Μια πρωτοποριακή διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Δήμο Μαλεβιζίου. Διαδικτυακή ψηφοφορία αλλά και διαβούλευση με φόντο την ανάπλαση μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας στο Γάζι, της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα σου μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μενέλα Μποκία. Κύριε Μποκία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες στο Γάζι, σωστά? Είναι η πιο κεντρική οδική αρτηρία. Είναι στην καρδιά του Δήμου μας, είναι στην καρδιά του Γαζίου. Είναι ο δρόμος που βρίσκονται, ο πιο εμπορικός δρόμος, ο δρόμος που εξυπηρετεί, αν θέλετε, όχι μόνο το Δήμο Γαζίου, αλλά και τους Δήμους της ενδοχώρας. Δηλαδή, για να πάει κανείς προς τα Νόγια από το Γάζι, από το Ηράκλειο, θα πρέπει να περάσει από αυτόν τον δρόμο. Οι περισσότεροι δηλαδή και τα χωριά της ενδοχώρας του Δήμου μας χρησιμοποιούν αυτή την κεντρική οδική αρτηρία. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, ο πιο σημαντικός δρόμος Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο πιο σημαντικός δρόμος του Δήμου μας. Βλέπουμε και κάποιες χαρακτηριστικές, βέβαια μακέτες, κάποιες από τις τρεις, αν δεν κάνω λάθος, προτάσεις. Δήμαρχε. Σωστά. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για την ανάπλαση που αφορά την Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μακεδονίας, το εντός οικισμού του Γαζίου δηλαδή κομμάτι, μέχρι το ύψος του Αγίου Νικολάου. Το υπόλοιπο κομμάτι από τον Ξηροπόταμο, από τα σύνορά μας με το Δήμο Ηρακλείου, μέχρι και λίγο πριν την οδό Μακεδονίας, είναι και αυτό, μας παραδόθηκε σήμερα η μελέτη. Είναι και αυτό ένα από το μεγάλο κομμάτι που θα χρηματοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά που έχουμε έτσι πετύχει στην συμφωνία που πετύχαμε με τον ΑΔΜΙΕ και την Αριάδνη και τον Υπουργό, βέβαια, τον κύριο Χατζηδάκη, που ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και το κομμάτι που τώρα έχουμε βάλει σε διαβούλευση αφορά το κομμάτι του εντός οικισμού του Γαζίου. Χρειαζόταν πάντως ανάπλαση, χρειαζόταν μία αλλαγή εκεί, το κέντρο του Γαζίου. Είναι νομίζω κοινή παραδοχή ότι χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται ανάπλαση ουσιαστική το κομμάτι αυτό, διότι αφορά, έχουν παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους, δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, δεν υπάρχει δυνατότητα για απλά να περπατήσει έτσι ένα παιδί, μια οικογένεια, η μητέρα με το καροτσάκι, ένας αμαία, ένας ποδηλάτης δεν έχει χώρο για να έχει πρόσβαση, και επειδή μιλάμε για μια περιοχή όπου αναπτύσσεται συνεχώς και επειδή μιλάμε για μια περιοχή που αντιμετωπίζει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αυτό που εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε από πέρυσι είναι καταρχάς να βασίσουμε αυτές τις αναπλάσεις σε μια ευρύτερη αλλαγή βάσει μιας κυκλοφοριακής μελέτης, ενός ΣΒΑΚ, ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας που μελετάμε εδώ και περίπου 8 μήνες. Πάνω σε αυτή τη μελέτη βασίζεται και η ανάπλαση συγκεκριμένη. Σκοπός λοιπόν είναι καταρχάς να δημιουργήσουμε κοινόχρηστο χώρο, να δημιουργήσουμε μια περιοχή προσβάσιμη, μια περιοχή φιλική για τον πεζό, μια περιοχή που θα αυξήσει την εμπορικότητά της, που θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο και που θα συνδεθεί με το όλο το υπόλοιπο κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου. Να μπορεί ο επισκέπτης από την Αμουδάρα να έρθει να κάνει τη βόλτα του στο Γάζι. Και γενικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, να έχουμε μια περιοχή, η περιοχή της Ελευθερίου Βενιζέλου, το κέντρο της πόλης μας, να είναι όχι μόνο μια περιοχή των περαστικών, ένα προάστιο φτηνό σε υποδομές, αλλά μια πόλη προορισμός. Να μπορέσουμε να δώσουμε την αξία αυτή που έχει η περιοχή. Έχει πολλές δυναμικές επιχειρήσεις, πολύ δυναμικές επιχειρήσεις. Έχει ανθρώπινο δυναμικό, πολύ δυναμικό. Προσελκύει οικιστικές ροές. Ουσιαστικά είναι η μοναδική περιοχή που προσελκύει τόσο πολύ δυναμικά αυτές τις οικιστικές ροές από το Ηράκλειο. Και αν θέλετε να δημιουργήσουμε ένα συνολικό πλαίσιο ανάπλασης, αναβάθμισης, που θα δώσει ζωή, που θα δώσει εμπορική αξία, σταθούμε, και θα δώσει προοπτική. Να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι, αν μου επιτρέπετε τον όρο, βάζετε στο παιχνίδι τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες να ψηφίσουν, να πούν την άποψή τους για αυτές τις τρεις προτάσεις μέσα από μια διαδικτυακή ψηφοφορία. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα για τη συμμετοχή του κόσμου μέχρι και σήμερα? Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε, λόγω και του COVID, παρόλο που εμείς θα χρησιμοποιούσαμε έτσι κι αλλιώς την τεχνολογία και τα μέσα που μας δίνει το διαδίκτυο, είναι περιορισμένη η δυνατότητά μας να απευθυνθούμε face to face, έτσι, πρόσωπο με τους δημότες. Άρα
Αυτό είναι το μοναδικό εργαλείο σε αυτή τη φάση που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Έχουμε μια συμμετοχή που τις πρώτες δύο μέρες έχει ξεπεράσει τα 350 περίπου άτομα, πέρα από τα email που έρχονται ως σχόλια, ως προτάσεις που τολμώ να πω ότι είναι πάρα πολύ πρωτοπόρες και πάρα πολύ χρήσιμες, και σε συνεργασία με τους μελετητές που τα βλέπουμε, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας καταθέτουν οι πολίτες στη φόρμα που συμπληρώνουν και που μας λένε τις απόψεις τους, και παρακαλώ να συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Η ψηφοφορία μέσω των links που έχουμε δώσει φτάνει, σας είπα, ξεπερνάει τα 400 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή αν δεν έχει προκύψει σημαντική αλλαγή τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει ξεκινήσει η κουβέντα, έχει ανάψει η κουβέντα, θα έλεγα. Αυτό θέλαμε και εμείς, να συζητήσει ο κόσμος για αυτή την ανάπλαση, να μας δώσει τις απόψεις του, να δούμε τα κενά σημεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλουμε να κάνουμε κάτι που θα έχει τη μέγιστη δυνατή συνέλευση. Να ξέρετε ότι έχουμε λάβει υπόψη και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις επιμέρους ανάγκες που έχει ο κόσμος. Γιατί έχουμε ταυτόχρονα μια πόλη που θέλουμε να είναι επισκέψιμη, μια πόλη που φιλοξενεί επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, και μια πόλη που δεν θέλουμε να χάσει το παραμικρό την αξία της, αλλά να δώσει μεγαλύτερη δυναμική στο μέλλον και να την αυξήσει. Και ανοίγει και ο δρόμος και για άλλες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα το κάνουμε και σε άλλες διαδικασίες που αφορούν και ευρύτερα θέματα στρατηγικής και όχι μόνο που θα σχετίζονται με θέματα αναπλάσεων δηλαδή, αλλά και με θέματα ευρύτερου σχεδιασμού. Είναι σημαντική, πολύ σημαντική συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις αυτές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.